Για συνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί. Και η εκπομπή διασυνδεθείτε και ο Δημήτρης ο Τσιτσής είναι κοντά μας και σήμερα Παρασκευή. Καλημέρα Δημήτρη Τσιτσή. Καλησπέρα Κίκη Οικονόμου. Λοιπόν, να πούμε ότι ό,τι θα μιλήσουμε και θα διαπραγματευτούμε σε αυτή την εκπομπή σήμερα είναι αναρτημένα στο site μας τα άρθρα career.youth.gr και επιχειρείτε.youth.gr. Ο διαχειριστής ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας έχει βγάλει μια προκήρυξη για 393 άτομα αορίστου χρόνου. Είναι για όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Η προκήρυξη ξεκίνησε να μετράει από χθες και μέχρι τις 6 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή. Μιλάμε και για δευτερομάθμιες εκπαίδευσης από φυσιολογικού άτομα και μεταδευτερομάθμιες εκπαίδευσης ΙΕΚ και από τριτοβάθμια εκπαίδευση επιστήμες μηχανικούς, πληροφορικής, οικονομικής, θετικές, διοίκησης, ευρωπαϊκές και ναυτιλιακές. Να πούμε τώρα να πάμε στις θέσεις του Δημοσίου ορισμένου χρόνου. Ο Δήμος Ιάζου μέχρι σήμερα έχει μια προκήρυξη για ένα ΔΕΕ χειριστή μηχανημάτων έργου διάρκειας 8 μηνών. Επίσης να πούμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας έχει μια προκήρυξη μέχρι σήμερα για ένα γεωπόνο 6,5 μηνών και όχι πέρα από τις 30/11/2022. Η Διεύθυνση Κτηνιακτηρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης έχει μια προκήρυξη για 9 άτομα γεωπόνους για διάρκεια 8 μήνες. Η ημερομηνία η καταληκτική είναι 20 Ιουνίου του 2022 και αφορά την περιοχή της Θεσσαλονίκης, την Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Καβάλα, την Ήπειρο και τη Θεσσαλία. Ο Δήμος Ξάνθης μέχρι και σήμερα έχει μια ανακοίνωση για 6 εργάτες καθαριότητας για διαχρονική διάρκεια σύμβασης 2 μηνών. Πάμε τώρα στην απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα. Η Practiker Ελλάς αναζητεί Store Department Manager στην Ξάνθη. Η εταιρεία BioAx Healthcare FEE έχει ανοιχτές θέσεις για επισκέπτες υγείας στην Ξάνθη. Και η Κλινική Ελευθερία Αστυνικής Γιάννη Καβάλας έχει ανακοινώσει ότι χρειάζεται έναν φαρμακοποιό. Η Τέρνα ΑΕ του εταιρεία του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα να ζητά εργοδηγό αεροτοκοταξίου στην Αλεξανδρούπολη. Και η Eurotraining ΑΕ για τη Δράμα ζητάει σύμβουλο εκπαίδευσης. Η Πράκτικα Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη αναζητά σύμβουλο πωλήσεων και η Βέλκα Ελλάς ΑΕ που είναι θυγατική της Ράφαρμ ΑΕ και δραστηριοποιείται στον τομέα των φαρμάκων ζητάει έναν ιατρικό επισκέπτη για να καλύψει τις περιοχές Καβάλα Δράμα Αλεξανδρούπολη. Η Progresso Consulting στη Δράμα αναζητά ένα σύμβουλο πωλήσεων και η Sure Flexible ABR που είναι δραστηριοποιείται στο τομέα της ΕΦΚΑΜ της συσκευασίας αναζητά ένα χημικό μηχανικό στην Κομωτινή. Η Μοντελέ Ελλάς αναζητά στην Καβάλα έναν Merchandiser. Και η θυγατρική των θρακυκλωκών πλαστικών Thrace Polyfilms SA έχει μια θέση για QA-QC Analyst στην Ξάνθη και επίσης η Thrace Non-Women's and Geosynthetics πάλι η θυγατρική των πλαστικών Θράκης αναζητά έναν μηχανικό ασφαλείας για τη Ξάνθη. Η παιδική πολιτεία που είναι βρεφονιπιακός σταθμός στην Ξάνθη αναζητά εκπαιδευτικούς νηπιαγωγούς και νηπιοβρεφοκόμους. Όλες είναι τριτοβάθμιες εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιες εκπαίδευσης. Πάμε τώρα να δούμε θέσεις εργασίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Για τα διάφορα έργα που υλοποιούνται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουμε 6 θέσεις εξωτερικών συνεργατών, είναι στις επιστήμες μηχανικών, πληροφορικής, διοίκησης,
οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και θετικές. Να πούμε ότι υπάρχει χθες δημοσιεύθηκε ένας διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά 100 άτομα, είναι ουσιαστικά βάση, ο διαγωνισμός αυτός βάση τίτλων και εξετάσεων με σκοπό την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων που κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η Γενική της Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος ενδέχεται να προλάβει μέλη της διοίκησης ομάδας καθηκόντων AD7 και AD9. Μέχρι τις 22 Ιουλίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική. Τώρα, πάμε στην κατάρτιση να πούμε ότι ο Παπαστράτος έχει πρόγραμμα πρακτικής άσκησης μέχρι τις 24 Ιουνίου είναι ανοιχτό, που λέγεται Beyond Talent και θα πάρει για στο πρόγραμμα αυτό 50 μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει η Schneider Ελλάς Electric, έχει ένα πρόγραμμα Beyond Green Skills που είναι εξίσου σκοπό νέους αποφύτους πολυτεχνικής και οικονομικής σχολής που δεν έχουν χρόνια εμπειρίας ή είναι λιγότερο από 2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό. Μέχρι τις 15 Ιουλίου το πρόγραμμα αυτό θα είναι ανοιχτό. Πάμε τώρα στην εκπαίδευση. Να πούμε ότι το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχει πρόγραμμα μετακτηριακών σπουδών με τίτλο Δημοσιογραφία. Και αυτό το πρόγραμμα έχει τις εξής ειδικεύσεις: Δημοσιογραφία στην ψηφιακή εποχή, Παγκόσμια δημοσιογραφία, Δημοσιογραφία των τεχνών και του πολιτισμού. Είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η ημερομηνία καταληκτική 2 Σεπτεμβρίου του 2022 όσοι θέλουν να το παρακολουθήσουν. Επίσης να πούμε ότι το ίδιο τμήμα δημοσιογραφίας του Απουθού έχει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Επικοινωνία που έχει αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών τις ακόλουθες ειδικεύσεις: Πολιτιστική διαχείριση και επικοινωνία, Εκστρατείες επικοινωνίας και έρευνας κοινού. Και αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι η ημερομηνία η καταληκτική για αυτούς που θέλουν να το παρακολουθήσουν. Να πούμε ότι το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαρακοπίου Πανεπιστημίου έκανε πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Μέχρι τις 8 Ιουλίου είναι ανοιχτή αυτή η προκήρυξη. Και επίσης το κληροδότημα Δημητρίου Ασημακοπούλου θα χορηγήσει μια υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σε όσους μαθητές που κατάγονται από την ΑΦΑΚΤΟ παρακολουθούν πρόγραμμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Να πούμε λοιπόν ότι επίσης ανακοινώθηκε η εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές ξεναγών για την εκπαιδευτική περίοδο 2022 και 2024 μέχρι τις 27 Ιουνίου μπορείς να κάνεις τα χαρτιά σου και σχολές αυτές είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ρόδο. Επίσης να πούμε ότι προκηρύχθηκαν εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού πληροφορικής μέσα στο 2022 μέχρι τις 19 Ιουνίου είναι ημερομηνία η καταληκτική. Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία για το μήνα Απρίλιο ανακοίνωσε ότι η ανεργία έφτασε 12,5%. 8 στις 10 εταιρείες τεχνολογίας δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας. Αυτό μας έκανε μια μελέτη που έδειξε ότι στο κομμάτι της πληροφορικής υπάρχει ένα πρόβλημα για την κάλυψη θέσεων εργασίας. Να πάμε στη διαβίου μας, η εταιρεία Μεξόξο που είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία και έχει να κάνει με την επαγγελματική, συμβουλευτική και δυνάμωση των γυναικών προσφέρει 6.600 υποτροφείς, 85% θα πάνε σε γυναίκες και το 15% σε άντρες με σκοπό να παρακολουθήσουν 4 σεμινάρια Project Manager, UX Design, Data Analytics, IT Support. Επίσης να πούμε ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος κύκλος του Youth Empowerment της Coca-Cola 3Y. Είναι ένα πρόγραμμα που ουσιαστικά είναι μια συνεργασία της Social Innov. Ξεκινάει, είναι δωρεάν και τα σεμινάρια και mentoring με σκοπό την ενδυνάμωση νέων 10 από 18 ως 30 ετών. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν online από 20 Ιουνίου ως 8 Ιουλίου και για να πάρεις την πιστοποίηση, τη βεβαίωση, αρκεί να παρακολουθείς 2 από τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Youth Empower.
Είπαμε τα σεμινάρια θα προχωρηθούν από 20 Ιουνίου μέχρι 8 Ιουλίου. Περνάμε στην επιχειρηματικότητα, να πούμε ότι έχει ανοίξει προκήρυξη για τη στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που είναι στο Εθνικό Μητρό Elevate Greece και αντιμετώπισε προβλήματα με την πανδημία COVID-19. Είναι ο δεύτερος εκδοστός και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα παραμείνουν ανοιχτή η προκήρυξη. Τα 2/3 των startups έχουν έδρα την Αθήνα. Αυτό ανακοίνωσε, έγινε μελέτη και ουσιαστικά έδειξε το 76,2% να έχουν έδρα την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Πάμε στην καινοτομία, να πούμε ότι οι ερευνητές της Σκωτία δημιουργήσαν ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό δέρμα που μπορεί να νιώθει πόνο. Το επίτευγμα θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μελλοντικά μια νέα γενιά έξυπνων ρομπότ αλλά και άλλων αντικειμένων με ανθρώπινου τύπου οπτική ευαισθησία. Και να κλείσουμε με την Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, την γνωστή EBRD, που έχει ένα διαγωνισμό που λέγεται Star Venture. Ως τις 26 ετίου θα δέχεται τρίσεις αυτός ο διαγωνισμός. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δυναμικής νεοφυής επιχειρήσεις, συμβούλους και accelerators με σκοπό να τις βοηθήσουν να αναπτύξουν γύρω στις δυνατότητές τους. Είπαμε ότι ο διαγωνισμός αυτός θα είναι μέχρι τις 26 Ιουνίου ανοιχτός. Και να κλείσουμε τη φράση της ημέρας που την είπε ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης που έζησε μεταξύ 1749 και 1809. Η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστήμων. Ανανοούμε το ραντεβού μας την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά. Για συνδεθείτε. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί, η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σας ενημερώνει σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, διαβίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Συντονιστείτε με το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης για να διασυνδεθείτε με την ενημέρωση. Κάθε Παρασκευή στις 11 το πρωί.